πολύ χαρούμενη. Μάλιστα, είναι πολύ χαρούμενη. Δεν ξέρω πόσο χαρούμενη θα είναι αν τελικά το αποτέλεσμα την αδικήσει. Σήμερα που βγήκε, για να δεις πόσο χαρούμενη είναι. Κοντεύει να σπάσει. Παιδιά, αν κοντεύει να σκάψει τον νησί. Αν δείτε το τρέιλερ το σημερινό, υπάρχει σφαγή μεταξύ του Αγγελόπουλου. Δηλαδή τσακώνονται, πλακώνονται και επίσης οι μαχητές τα βάζουν με το σπαλιάρα. Να αναρωτηθώ κάτι φωναχτά. Σκεφτόμουν στα δύο τελευταία επεισόδια που βλέπουμε κάποια πλάνα και κάποιες σκηνές εκνευρισμού του Ντάνου που τον αδικούν και με κάποιο τρόπο αποδομούν την εικόνα του καλού παιδιού του που ιδρώνει τη φανέλα για την ομάδα κτλ. Μήπως η παραγωγή, επειδή υπήρξαν πολλά παράπονα από το Χανταμπάκι, την Πασχάλη και τους ανθρώπους που αδικήθηκαν κατά τη γνώμη του στα μάτια του κοινού, μήπως προσπαθεί δείχνοντας κάποιες στιγμές αδυναμίας και των άλλων παικτών που είναι πολύ δημοφιλείς όπως ο Αγγελόπουλος αυτή τη στιγμή, το κάνει επί τούτου λίγο για να τους αποδομήσει και να είναι και όλοι ευχαριστημένοι. Γιατί κάπου είχα διαβάσει ότι και ο Χανταμπάκης σκεφτόταν να κινηθεί νομικά εναντίον της παραγωγής. Ότι τον παγίδευσα μέσω μοντάζ. Δεν έχει παράπονα, γιατί πάντα σε αυτό το παιχνίδι βλέπεις ότι η πρώτη αντίδραση μπορεί να είναι του cool, τύπου που εντάξει, εμένα δεν με πειράζει και θα βγω κερδισμένος από αυτή τη διαδικασία. Αλλά όταν βγαίνει κάποιος, τότε ξεκινάει και λέει τα παράπονα του. Εγώ αισθάνομαι ότι ο Ντάνος πια αρχίζει και δείχνει λίγο το πραγματικό του πρόσωπο. Λίγο τα νεύρα της πείνας, λίγο της κούρασης. Το είπε κιόλας, υπάρχει κόπος, υπάρχει πείνα. Ο οποίος παλιάρας είναι πολύ δημοφιλής και... Και πολύ χαλαρός και διπλωμάτης στον επίσης. Κόσμο. Καλά, και έχει καταφέρει... Δημοφιλής δεν το λες, συμπαθείς. Δημοφιλής ναι, είναι παιδιά. Δεν το λες. Με αυτά δημοφιλής που πέρασαν από το Χανταμπάκι έγινε δημοφιλής. Γιατί με όλες τις... με όλα τα κάλο που γίνονται, το σπαλιάρα τον έχουν πέμπτο, έκτο, φαβορή. Απλά να ρωτιέμαι φωναχτά, ώστε μια παραγωγή στον χύψη Χανταμπάκι που θα πάει να γκρινιάξει και να παραπονηθεί και να πει ότι εμένα με εκθέτατε και κάθε στιγμή που είχα νεύρα τη δείχνατε ενώ τους άλλους τους προστατεύατε, τώρα ναι, μπορεί να πει ότι όπως... μια παραγωγή που κάνει αυτό το παιχνίδι, αν ο Χανταμπάκης είπε εμένα με εκθέσατε και τον ναι, αλλά μα του έχει παραδείγματα ο Στέλιος ότι έχει γίνει αυτό και ήταν οι καμέρες μπροστά. Και δεν το βάλα. Φύγεις από μια δουλειά, θα πας μετά να τους κάνεις παράπονα και θα σου πει Κωστάκι, μου έχεις παράπονα, έλα να σε κάνουμε. Εξαρτάται. Εξαρτάται. Μια στιγμή χαρή. Αλλά αν μπορώ τα παραδείγματά μου εγώ να τα στηρίξω και ότι αυτά είναι καταγραμμένα σε κάμερα και εσύ τα περισσότερα, ναι, μπορώ να το κάνω. Να σου πω τώρα, δεν μιλάς για ένα παιχνίδι συνηθισμένο για μια δουλειά γραφείου, μιλάς για ένα παιχνίδι που έναν άνθρωπο τον έκανε το πιο μισητό στην Ελλάδα και έκανε το ομοίωμά του. Και πέρα από αυτό, έχει και πολύ μεγάλο χρηματικό επαφό. Για να βλέπεις κάθε μέρα αυτό το παιχνίδι 3-3,5 ώρες και να κρατάει το ενδιαφέρον του κοινού. Δεν χρειάζεται μόνο ένα αγώνισμα μίας ώρας αν θα κερδίσει κάποιος 15 και 17. Πρέπει να υπάρχει ίντρικα. Είναι ένα reality. Τι ανατροπή. Άκου να δεις. Χωρίς ανατροπές. Δεν στο κρατάει. Ο Αγγελόπουλος πουλάει. Ο Αγγελόπουλος γίνεται θέμα σε όλες τις εκπομπές. Ποιος είναι το προφίλ του, ότι έχει πάει εκεί για τη μαμά του που είναι άρρωστη. Το ένα και το άλλο. Έτσι δικαιολογημένα η παραγωγή μπορεί να βάζει το χέρι της, να βγει αυτή τη στιγμή ο Αγγελόπουλος στο προσκήνιο ως αντιπαθής, κακός, το μοντάζ. Όπως έβγαινε σε άλλους. Εγώ λοιπόν βλέπω το εξής. Μοιάζει όλο αυτό με ένα δεσμό που κάνουμε. Που βλέπεις την άλλη και λες τι γλυκιά, τι υπέροχη και είναι τις πρώτες μέρες. Και σιγά σιγά της βγαίνει στρίγκλα από μέσα της. Αυτό που λες ειλικρινά θα την πετάξω από το μπαλκόνι. Δηλαδή πιστεύω πολύ. Το ίδιο και με τους άντρες. Μα τι καλό παιδί, τι ευγενικός. Τι gentleman. Ναι, με τη διαφορά όμως ότι αυτό που βλέπεις και εσύ του αυτό... βγαίνει τον καραζότεκνο και λες κοίταξε φίλε κάτι πατάμε, ελπίζω να είναι Μακεδονία. Ναι, με τη διαφορά όμως ότι αυτό που βλέπεις και τον αγάπησες και τώρα τον βλέπεις και λες πω που αυτός ήταν τελικά, το επιλέγει η παραγωγή και όχι εσύ. Έτσι. Γιατί το επιλέγει η παραγωγή. Γιατί η παραγωγή μοντάρει. Τι θα σου βγάλει. Δεν νομίζω. Όχι έτσι. Τι να σου βάλει τη Λαουρίτα... Ρε παιδιά, τώρα τηλεόραση κάνουμε. Δεν μπορεί, μπορεί μια παραγωγή να σε προστατεύσει, να σε εκθέσει. Γιατί συγγνώμη, ρε παιδιά. Γιατί αδέρφια είναι. Νούμερα. Η παραγωγή θέλει να οργιστεί ότι ο κάθε Ντάνος και να το παίξει. Να σε προστατέψει θα μπορούσε. Αλλά και αυτό αν είχε δύο στιγμές εκρήξεων και όχι αν είσαι όλη την ημέρα μανουριασμένος. Μα αυτό έχουν πέσει πολλά τα νεύρα, να τα λέω. Reality είναι. Είναι σαν τις δύσκολες μέρες του μήνα που δεν ξέρει τι σου λέει. Θα δούμε πώ θα είναι η ψυχολογία του Αγγελόπουλου μετά την αποχώρηση, αν επαληθευτούν όλα αυτά λοιπόν, από χτες θέλω το βράδυ... να σας ακούσω έναν ένα να μου κάνετε μια πρόβλεψη. Εγώ χάρη. Πιστεύω 100% θα φύγει η Βαλαβάνη. Από πληροφορίες σου ή εν δεν είναι από πληροφορίες, είναι βάση λογικής και βάση αντίδρασης του κόσμου. Δηλαδή ο Μπό δεν θα φύγει. Δεν, το λες από δημοσκοπήσεις που δείχνουν την τάση υπέρ εναντίον κάποιου παίκτη. Παρακολουθούσα την τάση του κόσμου από χτες το βράδυ και άρα κάποια... ευρυδίκη. Δημήτρη. Ναι. Και εγώ αυτό πιστεύω. Κωστή. Κωστάκη. 70% Βαλαβάνη, 30% Λάουρα.
Εσύ, Ελένιο. Άντε, ρε, Λάουρα. Εγώ πιστεύω ότι επειδή μέχρι τώρα βγαίνει ο λιγότερο συμπαθής στον κόσμο, ότι θα βγει Ευρυδίκη. Ναι. Που αυτό υποτίθεται δεν συμφέρει την παραγωγή, αν θέλει να κρατήσει την ίντριγκα, το φλερτ που υπάρχει καλά, με τον Αγγελόπουλο. Τέλος, αλλά η ψηφοφορία για 30 λεπτά. Αυτό είναι το παράδειγμα που θα έπρεπε να σου έχω δώσει και αυτό που είπες ότι θα μπορούσε η παραγωγή. Την Ευρυδίκη είναι φανερό ότι θέλει η παραγωγή να την προστατέψει, αλλά δεν μπορεί. Δεν γίνεται. Αλλά ρε παιδιά. Είναι αδύνατον, practically. Εγώ επιμένω σε κάτι που δηλαδή. Δίνει τις αφορμές. Επιμένω σε κάτι που θέλω δηλαδή να το μάθουμε όταν θα τελειώσει το παιχνίδι. Πώς γίνεται που είναι η ψηφοφορία το βράδυ 12 και 20 με 1 παρα 10. Και να διαρρέει το αποτέλεσμα ότι έφυγε ο Τάδε. Γιατί ό,τι είχαμε πει και ό,τι έχουν υποθεί και από την Πάτρα Πατλάκη και όλα αυτά επαληθεύονται. Αυτό είναι τώρα είναι μια μεγάλη συζήτηση. Πού πάνε αυτοί οι ψήφοι. Πάντως κρατάω και αυτό που χθες η Ειρήνη Παπαδοπούλου είπε στο απόσπασμα μετά από την Ελένη Μενεγάκη που είπε ότι υπάρχουν δύο άνθρωποι που ο κόσμος δεν έχει καταλάβει το πραγματικό. Μια γυναίκα και ένας άντρας. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο Βασιλάκι μας. Μας περιμένει στην αίθουσα σύνταξης. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Θέλω να σας στεναχωρήσω, αλλά όσο έχουμε δουλέψει σε reality, ξέρουμε από την αρχή ποιοι κερδίζουν. Ναι. Να το ξέρετε αυτό. Η υπεύθυνη casting. Μας αρέσει αυτό. Η υπεύθυνη casting, σε όσα reality έχουμε δουλέψει και εδώ στο σταθμό κτλ. Ξέραμε από την αρχή διαβάζουν ότι αυτοί, το χαρακτήρα, δηλαδή. Αυτοί οι δύο το έχουν για νικητές. Δηλαδή ναι. Πες μας τώρα, γιατί δεν είχατε ως παραγωγή, γιατί έχεις δουλέψει και εσύ σε reality του σταθμού μας στο παρελθόν, δεν είχατε την ικανότητα να προστατεύσετε ή να εκθέσετε, φυσικά, να παίξετε, φυσικά, αν θέλατε. Σε όλα τα τέτοια, σε όλα σε τα όλα. Ναι, αλλά θέλουν να γίνονται φασαρίες. Εγώ θέλω όμως να σας πάω σε επίπεδα τέχνης. Αν θέλουν τον επόμενο survivor, αλκιστή τον έχω. Ποιος είναι? Πάρε με τηλέφωνο. Λέω γενικά εγώ στην άλκηστη έστειλε ένα μήνυμα. Θες να πας χρόνο. Θέλετε να μιλήσουμε για τέχνη. Δεν τον δίνουμε ρε Χάρη, εσύ μοιράζεις και ρόλους. Εγώ δεν μοιράζω, θα μου κάνουν πρόταση.